Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν. Κάνοντας μία βόλτα μπορείς να μάθεις πολλές ιστορίες που είναι κρυμμένες, μα μαρτυρούν τον χρόνο και το ταξίδι της ζωής. Ο Λούντας ήταν πόλη της Κρήτης που κατοικήθηκε από τα μινωικά χρόνια. Πρόκειται για μία πόλη χτισμένη στην αγκαλιά της ακρογιαλιάς του Μεραμπέλου. Ο αφανισμός της δεν είναι ξεκάθαρος, πιθανολογείται ότι ήταν από το φοβερό σεισμό του 795 μετά Χριστό. Αυτή η παραθαλάσσια πόλη ήταν μία από τις πιο σημαντικές της Κρήτης. Ανέπτυξε το δικό της πολιτισμό. Από επιγραφές που έχουν βρεθεί, συμπεραίνεται η ασχολία των κατοίκων της με το εμπόριο, τη θάλασσα και την επεξεργασία οστράκων, από τα οποία έβγαζαν χρώματα και βαφές. Καθόρισαν τη ζωή τους αφήνοντας το αποτύπωμά τους και διαμορφώνοντας τη φυσιογνωμία του λαού τους. Αυτός ο τόπος ήταν και ορμητήριο πειρατών. Οι αποβάσεις και οι λαιλασίες εκεί ήταν πολλές. Οι ντόπιοι κάτοικοι, κυνηγημένοι από τους Αχαιούς, μετέπειτα από τους Δωρείς και τελευταία από τους Άραβες, είναι η τελευταία φάση του Ολούντος που οι κάτοικοι κυνηγημένοι από τους Άραβες ανεβαίνουν στην Οξά. Η Οξά ήταν μια καλά οχυρωμένη πολιτεία πάνω από την Ελούντα. Ταυτίζεται με την αρχαία Νάξο και ίσως λειτουργήσε ως ακρόπολη της Ολούντος. Κατέφυγαν λοιπόν εκεί κυνηγημένοι από τους εισβολείς για να σωθούν. Η Οξά είναι ένα βουνό απότομο. Βρίσκεται στα 550 περίπου μέτρα και είναι πραγματικά δύσκολο να φανταστεί κανείς την οικοδόμηση εκεί, αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων, τη ζωή τους δηλαδή σε ένα βραχώδες και δυσπρόσιτο τόπο με απουσία φυσικής πηγής. Η συγκεκριμένη θέση λειτουργούσε σαν φυσικό οχυρό. Είναι ορατό ότι αυτή η βουνοκορφή προσέφερε αμυντική ασφάλεια στους κατοίκους του, τόσο από επιδρομής, όσο και από τυχόν σεισμό συνοδευόμενο από παλιριακά κύματα. Αυτή την οχυρή θέση και σε έκταση περίπου 50 στρεμμάτων εντοπίζονται θεμέλια κατοικιών αλλά και αρχαίες στέρνες συλλογής όμβριων υδάτων. Σύμφωνα με την παράδοση, οι στέρνες είναι 100 και η μία έχει κρυμμένο ένα ανεκτήμητο θησαυρό. Μέχρι σήμερα έχει ανακαλυφθεί ένας μεγάλος αριθμός δεξαμενών, περίπου 25 με 30. Υπάρχουν ίχνη πάνω σε βράχια στο νότιο τμήμα της Οξάς, βράχια με ονόματα ανθρώπων, πιθανόν τα κατοίκησαν σε αυτό το μέρος, και βραχογραφήματα, σημάδια από καράβια κτλ. Τώρα υπάρχουν ερείπια, μπορείτε να, δηλαδή όπως διαπιστώσατε, έχει λείψανα του τείχους και δεξαμενών, οι οποίες ακόμα αποθηκεύουν νερό. Οι δεξαμενές μπορούν να αποθηκεύσουν νερό. Και όστρακα διαφορών εποχών. Εντύπωση προκαλεί ο τρόπος κατασκευής τους. Κάποιες από αυτές είναι ιδιαίτερα ενισχυμένες, με το εξωτερικό τους στίχος να είναι μέρος της οχύρωσης, ενώ όλες είχαν εσωτερικό επίχρησμα.
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του οικισμού της Οξάς είναι τα οχυρωματικά τείχη. Πρόκειται για μία ασυνήθιστη σχεδίαση, διότι δεν είναι οχυρωματικό τείχος που περικλείει τον οικισμό, αλλά διαζώματα που προστατεύουν ανοίγματα και δεξαμενές που είχαν κατασκευαστεί. Το οχυρωματικό αυτό έργο χτίστηκε σε ορισμένα δηλαδή σημεία και διακόπηκε σε άλλα ανάλογα με το εδαφολογικό σχεδιασμό και εκτείνεται αποσπασματικά σε επίπεδα και διαζώματα. Η αντίληψη της τυχοδομίας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και τεκμηριώνει την άποψη για γνώση και κατασκευές με υλικά που κατά βάση βρίσκονται στην περιοχή. Η ακονόπετρα παραδείγματος χάρη, που είναι γνωστή και ως Ναξία Λίθος, εξορισσόταν κατά την αρχαιότητα στην Οξά. Οξά, ο τόπος αυτός, σήμερα αφηγείται σιωπηλά τη δική του ιστορία. Μια ιστορία συνδεδεμένη με πειρατές, θρύλους που ενισχύουν το μυστήριο, ανθρώπους που σφυριλάτησαν με την τέχνη τους μια βουνοκορφή, δημιουργώντας μια πόλη σε ένα τόπο απαράμιλης ομορφιάς, με θέα τον κόλπο του Μεραμπέλου, τα βουνά της Σιτίας, την πόλη του Αγίου Νικολάου και του κόρφου της Ελούντας και της Πιναλόγκα στο βάθος, από το πιο ανατολικό άκρο του βουνού.